Άλλοι επικροτούν και άλλοι διαφωνούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης να βάλει φρένο στην πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας στο τμήμα από την Τσιμισκή έως και την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, το ενδεχόμενο της πεζοδρόμησης θα έφερνε αναστάτωση στα καταστήματά τους και σαφώς θα λιγόστευε την πελατεία. Σύμφωνα πάλι με τους Θεσσαλονικείς, η πεζοδρόμηση του συγκεκριμένου τμήματος της Αγίας Σοφίας θα ήταν μια καλή συνέχιση της πεζοδρόμησης πάνω από την Τσιμισκή. Όπως τονίζουν αρκετοί πολίτες, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται πεζόδρομους. Το κάτω να μην γίνει ποτέ, θα γίνει ένα έμφραγμα στην πόλη. Δεν συμφωνώ. Και ακόμη περισσότερους πεζόδρομους θα ήθελα βέβαια, αλλά εξαρτάται και από τη συγκοινωνία. Εγώ προσωπικά είμαι αρνητικός τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι εδώ σίγουρα. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τα καταστήματα. Δηλαδή ό,τι έγινε και στο επάνω κομμάτι. Ουσιαστικά μπορεί να μην σου λέει ας πούμε κλείσε γιατί θα κάνω πεζόδρομο, αλλά σε κλείνει εντός εισαγωγικών. Ωραία. Είναι αυτό που συζητούσαμε και σήμερα. Όλα αυτά τα έργα που θα γίνουν εδώ θα φέρουν ανεπανόρθωτες ζημιές στις επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με αυτό? Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης προβλέπει τη λύση της σύμβασης του έργου με τον εργολάβο. Τη σύμβαση είχε υπογράψει η διοίκηση του πρώην Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας της. Αν ήταν να γίνει σε ένα μήνα το κατασκευαστικό, κάτι θα γινόταν. Αλλά όλοι αυτοί που εξυπηρετούνται με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια θα μας λείψουν από τη δουλειά μας. Ενώ τώρα έχουμε μια κινητικότητα εδώ μεγάλη. Η κυκλοφοριακή κίνηση το ίδιο θα είναι, υπάρχει. Λεωφορεία δεν υπάρχουν, άρα το ίδιο θα είναι, οπότε για κανένα λόγο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε ψηφίζουμε να γίνει πεζόδρομος, εννοείται. Οι μελέτες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έδειξαν ότι το έργο είναι μη αναπτυξιακού χαρακτήρα με αποπληρωμή μέσω του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα επόμενα 30 έτη. Εγώ είμαι εδώ πέρα και περιμένω. Να εξασφαλίσουν χώρους για τα αυτοκίνητα, πάρκινγκ και μετά να κάνουν πολλούς πεζοδρόμους, όχι έναν. Οπότε είστε υπέρ. Είμαι υπέρ αυτό, αλλά αφού πρώτα εξασφαλιστούν οι χώροι για τα αυτοκίνητα. Το κατά και το υπέρ, γιατί ενημερωθήκαμε τι θα γίνει. Πιο πάνω καλά είναι. Πόση ώρα θα κάνει, άμα γίνει σαν το μετρό να χρονίσει ώσπου να γίνει κατασκευή. Μια χαρά είμαστε. Γιατί δεν γίνεται όμως? Επιπλέον, εκτιμάται ότι η πεζοδρόμηση του τμήματος της Αγίας Σοφίας κάτω από την Τσιμισκή θα προκαλούσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη, καθώς δεν υπάρχει άλλη κάθετη οδός για τα γιοταχή.